Σας. Λοιπόν, Ραφαήλ Τσαχαριάδης μαζί μας, γιατί Ραφαήλ μου θέλω να σε ρωτήσω και εσένα, εάν βρήκαν οι φοιτητές διαμερίσματα ή όχι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα πάρω βάση από το προηγούμενη συζήτηση που είχατε. Είναι εμφανές ότι αρκετοί φοιτητές δυσκολεύονται στο να αποφασίσουν αν θα μετακομίσουν στην πόλη που θα φοιτήσουν ή αν θα επιλέξουν κάποιον άλλον τρόπο να μεταβαίνουν στο πανεπιστήμιο καθημερινώς. Είναι μια επιλογή να πηγαίνουν έρχονται με το δικό τους αυτοκίνητο είτε μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία αντιμετωπίζουν άλλα θέματα. Τη διαδικασία του να εντοπίσουν γραμμές, το να μπορέσουν να μεταβούν στην ώρα τους στο μάθημα τους, αλλά σε ό,τι αφορά τα διαμερίσματα, είναι μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία για ένα φοιτητή. Αντιλαμβάνεστε ότι οι τιμές που συζητούμε και συζητάτε προηγουμένως αφορούν κυρίως ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Ενώ ένας φοιτητής δυσκολεύεται να εργαστεί, αλλά και οικονομικά να ανταπεξέλθει στις σπουδές του. Όταν πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν λέμε κοντά στο Πανεπιστήμιο στη Λευκοσία είναι 650 ευρώ, δεν είναι σαν να λέμε είναι η μεγαλύτερη προσφορά του αιώνα. Ελάτε, μην το χάσετε, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε κάνει το 650 τιμή ευκαιρία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ασύλληπτο. Σε ό,τι αφορά τα μονάρια, ναι. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποια διαμερίσματα τα οποία αφορούν στην κατοίκηση διάρκεια τριάρια, τα οποία είναι σε αρκετά πιο χαμηλό κόστος ανά άτομο. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Απλά εμείς επικεντρωνόμαστε κυρίως στους φοιτητές μας, ειδικά στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα εδώ και καιρό. Εμείς προσπαθήσαμε με διάφορες συναντήσεις που είχαμε στους αρμόδιους φορείς να δούμε πώς μπορούμε να ομαλύνουμε το ζήτημα. Απλά είναι θέματα τα οποία χρήζουν μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης. Ναι. Εμείς κυρίως επικεντρωνόμαστε στο να χτιστούν αιστείες και να δοθούν κίνητρα, σε επιχειρηματίες και developer, ανθρώπους που αναπτύσσουν τη γη τέλος πάντων, έτσι ώστε να χτίσουν για τους φοιτητές. Ναι, ακριβώς, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε άμεσα. Και δυσκολεύει αρκετά, όπως έχω πει, τη ζωή των φοιτητών, ειδικά στη Λεμεσό. Στη Λευκοσία σε ένα μικρότερο βαθμό, εξαρτάται της περιοχής όμως. Γιατί και πάλι στην Έγκοβη, για παράδειγμα, βλέπετε ότι είναι αρκετά μεγάλη ζήτηση και δεν υπάρχουν τόσο πολλά διαμερίσματα διαθέσιμα για τους φοιτητές. Ναι, 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 είναι οι πιο ακριβές και οι πιο φθηνές, πιο οικονομικές τέλος πάντων περιοχές. Αλλά δεν πολύ ξεφεύγουν. Δηλαδή, ξεφεύγει το πιο ακριβό, δεν ξεφεύγει το πιο χαμηλό. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε μια όχι και τόσο κοντά στο πανεπιστήμιο περιοχή, αν δεν να το βρεις 650. Σε μια περιοχή κοντά, αν δεν είσαι σε φοιτητική εστία, έτσι, πάει και χιλιάρικο, αν θέλει κάποιος. Όσα θέλει, το βάζει. Σου λέει, είμαστε δίπλα. Αυτό είναι η διαφορά. Γι' αυτό επισήμενα στην αρχή. Ναι. Γι' αυτό επισήμενα στην αρχή ότι αρκετοί φοιτητές σκέφτονται στο αν θα μετακομίσουν στην πόλη την οποία είναι το πανεπιστήμιο τους. Το εντοπίζουμε και εμείς αυτό σε μεγάλο βαθμό, ότι υπάρχει ένα μούδιασμα στις κινήσεις των φοιτητών, οι οποίοι θα πάρουν τις αποφάσεις τους εντός του καλοκαιριού που διανύουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα το κάνουμε αυτό το θέμα κάθε χρόνο, όπως και το κάνουμε άλλωστε. Μπας και εμείς βοηθήσουμε έτσι ώστε να φτιάξει όλο αυτό το σύστημα. Γιατί ακούσατε τον κύριο Κουρουσίδη. Από το 2010 πήρε πολύ τα πάνω του η Λεμεσός, η οποία είχε ξεφύγει. Ναι, από το 2010 θα μπορούσαμε να προνοήσουμε για όλα αυτά, λοιπόν, και να μην περιμένουμε κάθε χρόνο να κάνουμε κάθε καλοκαίρι την ίδια συζήτηση. Ευχαριστώ.